Μία ακόμη σημαντική δράση ανταποδοτικής ανακύκλωσης με διπλό όφελος στην προστασία του περιβάλλοντος από τη μία και την αλληλεγγύη σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από την άλλη. Υλοποίησε η εθελοντική ομάδα των Παγωρίστας με την βοήθεια πολιτών, επιχειρηματιών της πόλης αλλά και μαθητών. Στο Πάρκ Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Ιωαννίνων, οι εθελοντές ανακύκλωσαν πάνω από 16.000 πλαστικά μπουκάλια και τα έσοδα πρόκειται να διατεθούν στην Μονή του Ραχάνης. Περισσότερα από 16.000 πλαστικά μπουκάλια ανακύκλωσαν μέσα σε 3 ώρες τα μέλη της εθελοντικής ομάδας των Παγουρίστας στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης Ιωαννίνων με σημαντικούς συμμάχους, τους μικρούς μαθητές του 23ου Νηπιαγωγείου αλλά και τους μεγαλύτερους μαθητές του Αρσακίου Λυκείου Ιωαννίνων. Η δράση ανταποδοτικής ανακύκλωσης όχι μόνο απέδωσε περιβαλλοντικά ωφέλη, αφού 16.228 μπουκάλια δεν κατέληξαν στα σκουπίδια, αλλά αποτέλεσε και ένα παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς τα κουπόνια αξίας 440 ευρώ, τα οποία θα εξαργυρωθούν για την αγορά ειδών, θα διατεθούν για τις ανάγκες της Μονής του Ραχάνης και των παιδιών που φιλοξενούνται στο οικοτροφείο της. Στη δράση αυτή των Παγουρίστας, πέρα από τα μέλη, συνέβαλαν όπως κάθε φορά φίλοι της ομάδας αλλά και ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης της πόλης που διέθεσαν ποσότητες μπουκαλιών προς ανακύκλωση. Υπενθυμίζεται πως οι δράσεις ανακύκλωσης των Παγουρίστας ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 με τα κουπόνια να μετατρέπονται σε πολύτιμη βοήθεια για κοινωνικές δομές της περιοχής, ενώ σε μία από τις πολλές ανταποδοτικές ανακυκλώσεις το σύνολο των κουπονιών μετατράπηκε σε είδη ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, τα οποία και παρέδωσαν αυτοπροσώπους στην περιοχή της Καρδίτσας μέλη της ομάδας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί συνεχίζοντας το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης που έχουμε ξεκινήσει σαν ομάδα εδώ και 2 χρόνια, σήμερα είμαστε χαρούμενοι γιατί είχαμε παιδάκια από το 23ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνου μαζί με τις δασκάλες τους και έχουμε και παιδιά από το Λύκειο του Αρσακίου μαζί με τους καθηγητές, έτσι να στείλουμε το μήνυμα γενικότερα στην πόλη και στις οικογένειές τους τα παιδιά, ότι θα πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον. Και το δεύτερο μήνυμα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης είναι ότι με τα κουπόνια που παίρνουμε μπορούμε να πάρουμε κάποια είδη πρώτης ανάγκης για ευπαθείς οικογένειες και για δομές. Μετά την αποδοτική της σημερινή ανακύκλωση τα πράγματα θα τα πάμε στα παιδιά που φιλοξενούνται στη Μονή του Ραχάνη και στέλνουμε για άλλη μια φορά το μήνυμα σε όλους τους Γιαννιώτες και σε όλους τους κατοίκους μας, τους συμπολίτες μας, συγγνώμη, ότι θα πρέπει πρώτα να προστατεύουμε το περιβάλλον, να μην πετάνε τα μπουκάλια, αλλά να μπορούν να τα συλλέγουν και να τα φέρουν εδώ στο πάρκο ανακύκλωσης. Και το δεύτερο είναι ότι στηρίζουμε και κοινωνικές ομάδες οι οποίες όντως έχουν κάποιο πρόβλημα. Οι δράσεις όμως κοινωνικής αλληλεγγύης δεν σταματούν εκεί. Οι μαθητές των Αρσάκιων από την πλευρά τους, πέρα από τα μπουκάλια που συγκέντρωσαν και ανακύκλωσαν για να συμβάλλουν στην ενίσχυση της Μονής του Ραχάνης, συγκέντρωσαν και χρήματα για την αγορά ενός αμαξιδίου που θα διατεθεί στην ομάδα καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο του Ιωάννινα Basketball Club. Ευχαριστούμε θερμά το 23ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, το Αρσάκιο Λύκειο, τις επιχειρήσεις, τους φίλους, τους γνωστούς οι οποίοι έδωσαν τα μπουκάλια τους για ανακύκλωση και έπεται συνέχεια η κίνηση θα ολοκληρωθεί τέλος του μήνα. Στις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια επίσκεψη με τους μαθητές στο νέο κλειστό της Ανατολής να γνωρίσουμε την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο που υπάρχει στην πόλη μας, την ομάδα που ονομάζεται Ιωάννα BC. Οι μαθητές θα γνωρίσουν το άθλημα, θα γνωρίσουν τους αθλητές και τέλος του μήνα, στις 31 Μαρτίου, στις 2 το μεσημέρι, η ομάδα μας, οι μαθητές και όλοι οι Γιαννιώτες θα παρακολουθήσουμε έναν αγώνα μπάσκετ του πρωταθλήματος μπάσκετ με μαξίδιο, στο νέο κλειστό ξανά, του Ιωάννα BC με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Καλούμε τότε τους Γιαννιώτες να γεμίσουμε το γήπεδο και να χαρούμε τον αγώνα. Αποφασίσαμε με το σχολείο μας τα κουπόνια τα οποία θα συλλέξουμε από την ανακύκλωση να τα προσφέρουμε στην Ιερά Μονή του Ραχάνης και σε δεύτερο χρόνο τα χρήματα που έχουμε ήδη, τα έσοδα μάλλον, που έχουμε από το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ θα τα προσφέρουμε για την αγορά ενός αμαξιδίου το οποίο θα δοθεί σε μια τοπική ομάδα μπάσκετ. Να πω και εγώ την αλήθεια, αρχικά δεν ανακύκλωνα. Αλλά όταν ήρθαμε σε επαφή με τους Παγουρίστες και μας μιλήσανε για τη δράση τους, κατανόησα πραγματικά για ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ανακυκλώνουμε. Ξεκινήσαμε να ανακυκλώνουμε και τα μπουκάλια που έχουμε φέρει σήμερα δεν είναι μόνο από το σχολείο, είναι και από τα σπίτια μας και οι καθηγητές φέρνουν.
και είναι μια ομαδική προσπάθεια. Και θα συνεχίσετε και στο μέλλον. Φυσικά, εννοείται. Αυτό είναι αυτονόητο.